Ένα σημαντικό τμήμα του νοσοκομείου Καλαμάτα σε αυτό των επιγόντων περιστατικών επεκτάθηκε, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διαρρυθμίσεις προκειμένου ο χώρος να είναι φιλικός προς τους ασθενείς και λειτουργικός για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Γίνεται η διοικητική παράδοση για χρήση του τμήματος του έργου των επιγόντων περιστατικών που εξελίσσεται με εργολαβία του ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου με την επίβλεψή της και με την ένταξη και χρηματοδότηση φυσικά. Ουσιαστικά τώρα βρισκόμαστε στο τμήμα επέκτασης, ένα τμήμα που θα είναι που καθορίστηκε καταρχάς οι χώροι αναμονής ενηλίκων ασθενών και παιδιατρικών σε διακεκριμένους χώρους και με διακεκριμένη εξυπηρέτηση. Το τμήμα διαλογής ήδη έχει κατασκευαστεί, όπως και το τμήμα εξέτασης των παιδιατρικών περιστατικών και το τμήμα των γραφείων των γιατρών, των νέων γραφείων των γιατρών, παθολόγων και ογκολόγων και καρδιολόγων. Υπολείπεται το κομμάτι της διασύνδεσης με τον κύριο χώρο των ΤΕΠ και η αναδιαρρύθμιση τους, όποιες εργασίες χρειάζονται στην αναδιαρρύθμιση και περιλαμβάνονται σε αυτή την εργολαβία. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή το έργο είναι ένα έργο που εξελίσσεται καθότι σε ένα εν λειτουργία φορέας, σε ένα φορέα που λειτουργεί, είναι σε δύο φάσεις. Σήμερα ολοκληρώνεται η διοικητική παραλαβή της πρώτης φάσης, λοιπόν, είναι σημαντική. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος παρέδωσε το έργο τονίζοντας τη στήριξη της περιφέρειας προς το νοσοκομείο Καλαμάτας. Έχω να σας πω εγώ τα εξής. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει διαθέσει για το νοσοκομείο Καλαμάτας, δεν αναφέρομαι για τη Μεσσηνία, για το νοσοκομείο Καλαμάτας 10 εκατομμύρια ευρώ. 10. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έχουν διατεθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας για αυτούς τους χώρους και γενικότερα για την επέκταση του νοσοκομείου. Σας δίνουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο γι' αυτό, για να μην μακρυλογώ. Κάναμε το καλύτερο δυνατό. Η επιλογή για το νοσοκομείο Καλαμάτας έγινε πρώτον γιατί ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το έργο και δεύτερον για τον αγώνα που έδωσε αυτό το νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του COVID, όπου ήταν ένα νοσοκομείο που δέχτηκε από την αρχή, αντίθετα με κάποια άλλα, να είναι νοσοκομείο στο μεγάλο αγώνα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και η ένταξη έγινε από μένα προσωπικά.